Η απομάκρυνση του προπονητή Παναγιώτη Τζαναβάρα επισκίασε την ήττα με 3-1 από τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη, στην πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις για την τρίτη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Η απομάκρυνση του Κορίνθιου τεχνικού επηρεάζει για την ώρα την προετοιμασία της νίκης για τον αγώνα της Δευτέρας με την αναγέννηση Γενιτσών. Οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Νίκου Χονδροδίνη, προσωρινού αντικαταστάτη του κυρίου Τζαναβάρα, ο οποίος αναμένεται να καθίσει στον Γιανόλευκο Πάγκο και στον προσεχή αγώνα με την αναγέννηση Γενιτσών. Στους παίκτες μίλησε ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Σέρτζιαν Τσέροβιτς, ο οποίος τους τόνισε πως είναι επιτακτική ανάγκη να βγάλουν την ποιότητά τους και τον ποδοσφαιρικό εγωισμό τους, ώστε η ομάδα να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών και να ξαναμπεί σε τροχιά πρωταθλήματος. Κανείς παίκτης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, με τον Άρη Σοϊλέδη να ανεβάζει ρυθμούς καθημερινά και σύντομα θα θέσει αυτό στη διάθεση του νέου προπονητή του. Η απομάκρυνση του Παναγιώτη Τζαναβάρα από την τεχνική ηγεσία της νίκης ήταν προσωπική απόφαση του Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε δηλώσει πως η νίκη είναι υπεράνω ονομάτων και θα κάνει ό,τι θεωρεί σωστό, ώστε στο τέλος του πρωταθλήματος η ομάδα του να φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Συνεπώς, ο Παναγιώτης Τζαναβάρας πλήρωσε την κακή πορεία της νίκης τον τελευταίο μήνα. Άπαντες, στο Κιανόλευκο στρατόπεδο θα πρέπει να έχουν υπόψη πως κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα και όλοι ανεξαιρέτως κρίνονται από τα αποτελέσματα και την προσπάθεια.